Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 30 Ιουλίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. 7 ημέρες μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές υπό άκρα μυστικότητα και χωρίς να έχει δίπλα του τους υπουργούς που διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στο επιχειρησιακό σκέλος της κατάβλησης της πυρκαγιάς αλλά και της προσπάθειας απεγκλωβισμού των κατοίκων. Ο κ. Τσίπρας, έχοντας εντοπίσει μόνο την ΕΡΤ, βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές συνομιλώντας με κλιμάκια της πυροσβεστικής και του στρατού. Έχοντας στο πλευρό του τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ρωτούσε να μάθει από τους συντονιστές που βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή λεπτομέρειες σχετικά με τα σημεία διαφυγής που υπήρχαν προς τη θάλασσα, ενώ ζήτησε να παραμείνει υψηλό το φρόνημα όσων παραμένουν στο σημείο για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών. Θα το δούμε το θέμα αυτό και άλλα θέματα που αφορούν την δημοσιογραφία. Καλησπέρα με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. 7 ημέρες μετά την τραγωδία, η κυβέρνηση και οι πυροσβεστικοί δεν μπορούν να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Θα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας τι λέει, μιλώντας στο West, ο πρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας για όλα αυτά, ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Πάμε να δούμε αναλυτικά αλλά και πολύ σύντομα το χρονολόγιο της μεγάλης εθνικής μας τραγωδίας. Σωστά ανέφερες, είναι 7 μέρες μετά την εθνική τραγωδία όπου η κυβέρνηση, οι πυροσβεστικοί δεν μπορούν να δώσουν σαφείς απαντήσεις, κάτι που το απαιτεί το σύνολο του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν έχουμε 91 νεκρούς, ταυτοποιημένοι οι 59 και στους 25 οι αγνοούμενοι. Χθες το βράδυ φτάσαμε στους 91. Ναι. Παραμένει άγνωστο αν ανάμεσα στα θύματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί βρίσκονται κάποιοι από τους αγνοούμενους. Επίσης αναμένεται η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και η έρευνα για το DNA στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, υπάρχει μπαράζ δηλώσεων των πολιτικών προσώπων στη χώρα σε ό,τι αφορά τη στάση, τη λειτουργία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Λαφαζάνης δήλωσε «Διασωληνωμένη και κλινικά νεκρή είναι η κυβέρνηση». Ο κ. Χατζηδάκης, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, κουνούν το δάχτυλο στα θύματα. Ναι. Επίσης, ο κ. Λοβέρδος, «Ανάληψη ευθύνης χωρίς παρέτηση είναι απόπειρα εξαπάτησης του ελληνικού λαού». Όλα αυτά βλέπουμε ότι συνθέτουν, ας πούμε, το περιβάλλον, το οποίο ποιο είναι, έχουμε να κάνουμε με ένα αλαλούμ όσο αφορά την επόμενη μέρα και με ένα άγνωστο αριθμό πραγματικά στην κυριολεξία των θυμάτων. Μέχρι τώρα έχουμε 91 και ας ευχηθούμε να μην έχουμε άλλους. Τώρα, σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί βέβαια αυτό που κυλοφόρησε εκτεταμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορά βέβαια τον καθηγητή, τον συνταγματολόγο, τον γνωστό σε όλους, τον κύριο Δημήτρη Τσάτσο, ο οποίος στάθηκαν πολύ γύρω από τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν είπε ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Ο κύριος Τσάτσος, να πούμε ότι έχει εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο τιτλοφορεί «Περί πολιτικής ευθύνης». Στο βιβλίο του αυτό κάνει λόγο ότι όταν κάποιος δηλώσει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και είναι στην κυβέρνηση και δει πρωθυπουργός ή ακόμα και υπουργοί και το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε τι σημαίνει? Ότι παρετείται και οδεύει προς τις κάλπες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Πάντως βλέπουμε τον πρωθυπουργό σε διαφορετική στάση από αυτή τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Τόσκας με τον κύριο Τζανακόπουλο και τους αρχηγούς πυροσβεστικής αστυνομίας. Διαφορετικός. Και όχι μόνο αυτό, Δημήτρη. Ο οποίος πρέπει να δείχνει ότι είναι πολύ ενοχλημένος με αυτά που είπανε οι δύο υπουργοί και οι αρχηγοί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Και όταν έχεις δηλώσεις από την πρώτη μέρα που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, στο κέντρο επιχειρήσεων και τότε πραγματικά δεν έγινε καμία αναφορά ότι υπάρχουν νεκροί. Υπήρχαν από τις 8 και μισή, λένε. Έρχονται σήμερα λοιπόν τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης, καλή ώρα όπως είναι ο κ. Σπίρτης, όπως είναι ο κ. Πολάκης, και δηλώνουν ότι πραγματικά εμείς γνωρίζαμε ότι υπήρχαν νεκροί, αλλά είχαν φύγει οι δημοσιογράφοι. Όταν καταρχάς ακούς από κυβερνητικά στελέχη να σε λένε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο έλλειμμα σοβαρότητας και υπευθυνότητας σε αυτούς τους ανθρώπους και καταλαβαίνεις ότι οι πολίτες εκνευρίζονται ακόμη περισσότερο. Αυτό το κλίμα ήταν πολύ φυσιολογικό να μεταφερθεί και να γενικευθεί και στην ελληνική περιφέρεια. Πηγαίνοντας στα Γρεβενά, βλέπουμε ότι ο Ανδρέας Πάτσης, ο πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ότι οποιαδήποτε δικαιολογία ή προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών τους είναι ύβρις στις μνήμες των νεκρών. Ακόμη, κατάρες και κατάρρευση των ψευδεστήσεων, μια κοινωνία σε συλλογικό όσο και μαζική κατάθλιψη, κάνει λόγο με δήλωσή του ο γνωστός σε όλους μας ο Γρεβενιώτης, ο Γιάννης Μίτσιος. Τώρα, αυτό το οποίο βέβαια δεν έμεινε αναπάντητο ήταν μια ανάρτηση που έκανε η γνωστή σε όλους δικηγόρος αλλά και πολιτικό πρόσωπο της περιοχής της Κοζάνης, η Δώρα Ιτσικαρδάνη, η οποία σε ένα σχόλιο της που λέει το εξής: «Στη νομική μας μάθανε ότι ο νεκρός έχει τη δική του αξιοπρέπεια, δικαιούται τα αφήσει κατά τα νενομισμένα, τιμών και αποχαιρετισμού από την οικογένειά του. Επίσης, οι ευρυστικές προς αυτόν πράξεις είναι ποινικοποιημένες
η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βοϊού και πρώην δήμαρχος, η κυρία Παναγιώτου Αρφανίδου, έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook με αφορμή αυτή τη δήλωση της κυρίας Τσικαρδάνη. Αν αυτά που τόλμησε να πει ο Καμένος και ο Τσίπρας δεν είναι υβριστικά και ποινικά κολάσιμα προς τους νεκρούς και αγωνιμένους, τότε ποια είναι? Ακόμη είχαμε συνέχεια στα Γρεβενά. Για να δούμε. Με αφορμή βέβαια το κίνημα ανθρωπισμού, το οποίο γιγαντώθηκε και εκφράζεται με διάφορους τρόπους και δίμε με δωρές όσον αφορά την σεμοληψία. Στα Γρεβενά είχε πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση που διοργάνωνε η Ιερά Μητρόπολη σήμερα Γρεβενό σε συνεργασία με τους εθελοντές σεμοδότες Γρεβενών, να γίνει μια εκδήλωση να δοθεί αίμα στο τέτοιο. Αυτή η εκδήλωση, ενώ είχε προγραμματιστεί ακόμη από το τέλος της εβδομάδας που μας πέρασε, σήμερα το πρωί δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, γιατί με μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης γίνεται γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω άρνησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών, ο κύριος Δαβίδης, ήταν πολύ σκληρός στις δηλώσεις του που έκανε στο grevenio.gr και θα τις δούμε μετά. Θα δούμε στη συνέχεια. Μιλάει για ανηθικότητα και δήλωσε, σκληρή τέτοια προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ναι. Δήλωσε αυτολεξή. Ευχαριστούμε, λέει, τη διοίκηση του νοσοκομείου Γρεβενών. Η στάση τους είναι απάνθρωπη και η συμπεριφορά τους είναι απάνθρωπη και ανήθικη. Όλα αυτά τα δούμε καταλαβαίνω. Εγώ μίλησα, επικοινώνησα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γρεβενών, τον κύριο Παντελή Αλεξιάδη, ο οποίος μου είπε ότι όντως αναλαμβάνει την ευθύνη, ζήτησε συγγνώμη τον Μητροπολίτη. Είπε, λέει, ότι ενώ είχε πει okay, ότι θα γίνουν όλα, μετά τον ενημέρωσαν ότι οι γιατροί τελικά λόγω αδειών δεν μπορούν. Αυτό είναι που απάντησε ο κύριος Αλεξιάδης. Και μένουμε εκεί, γιατί περιμένουμε να υπάρχει μια επίσημη απάντηση. Ο κύριος Αλεξιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Αν αναλάβει την ευθύνη ο κύριος Αλεξιάδης, η ειδική σε αυτές τις περιπτώσεις λέει παρετήσει. Καθαρά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε άλλα θέματα. Να πάμε στον Δήμο Κοζάνης, όπου Τετάρτη 1 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους των επιταγών, δηλαδή για τους δικαιούχους, για τα παιδιά τους, ώστε να μπουν στους παιδικούς σταθμούς. Θα βγουν δηλαδή, ποια θα συμμετέχουν μέσω του ΕΣΠΑ. Θα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Είναι μια ανακοίνωση που δόθηκε από την ΕΕΤΑ και αφορά τα οριστικά αποτελέσματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους δικαιούχους επιταγών εισόδου. Είναι τα περίφημα βάουτσερ. Αυτά που έχουμε καταγράψει και αφορούν σε παιδικούς και ευρεγονιπιακούς σταθμούς που θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΑ την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν οι εγγραφές θα ξεκινήσουν αφού αναρτηθούν επίσημα. Τι έχουμε όμως? Οι θέσεις των δομών θα καλυφθούν βάσει συγκεκριμένης μοριοδότησης. Οι ωφελούμενοι κάτοχοι αξιών τοποθέτησης θα πρέπει να προσέλθουν στις παρακάτω δομές που είναι: Παιδικός σταθμός Βογατσικού 6 στην Κοζάνη, Βρεφονιπιακός σταθμός Μοναστηρίου που είναι στο Νιάμερο, Παιδικός σταθμός Δρεπάνου Κοζάνης, Παιδικός σταθμός Μαυροδεδρίου Δήμου Κοζάνης, ΚΔΑΠ Αμαία Εανής, ΚΔΑΠ Ανδρέα Παπαδρέου Κοζάνης και ΚΔΑΠ Ποτοκόνης του Δήμου Κοζάνης. Μέχρι αύριο έγραφε, 31 Ιουλίου. Ναι, αυτές είναι όλες οι δομές. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα. Ο καθένας που θέλει να προσθέσει μπορεί να βγει, να μπει στα site που λειτουργούν σε επίπεδο νομού Κοζάνης και όχι μόνο, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και να ενημερωθεί πιο αναλυτικά. Μα τώρα, να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι κλοπές και η απάτρεξη είναι στην ημερήσια διάταξη από τους επιτίδους, όμως και η μεθοδική έρευνα της αστυνομίας επίσης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είχαμε και τη σύλληψη δύο ανδρών με αυτή την κατηγορία. Και να δώσουμε κάποιες συμβουλές, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Ίσως δεν μας ακούνε, ίσως δεν θέλουν να καταλάβουν ότι μην ανοίγετε την πόρτα σε κάποιους που έρχονται σας λένε ότι είμαστε υπάλληλοι της ΔΕΗ, είμαστε υπάλληλοι της εταιρείας ίδρυψης ή οτιδήποτε και προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Περισσότερο για τη ΔΕΗ. Σωστά. Οι συντονισμένες ενέργειες, Δημήτρη, της ελληνικής αστυνομίας φέρνουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα και διαφυλάττουν τους πολίτες από διάφορες παγίδες, από διάφορες απάτες και κλοπές. Είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον μέσα να έχουμε μεγάλες επιτυχίες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε λοιπόν εξιχνιάστης μετά από μεθοδική έρευνα κλοπών και απατών. Και στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν είναι λίγα τα συμβάντα που ζήσαμε και ζούμε στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχουν επιτίδοι οι οποίοι πηγαίνουν στις οικίες σπιτιών σε απομακρυσμένες, αφού τις έχουν παρακολουθήσει από πριν, παρουσιάζονται ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, υπάλληλοι της εφορίας, είναι αστυνομικοί, είναι τραπεζικοί, πέφτουν και ρίχνουν στην παγίδα τα θύματά τους με αποτέλεσμα να τους αποσπούν με μεγάλη ευκολία ή και με μία δόση δυσκολίας μεγάλο χρηματικό ποσό. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αστυνομία, αφού παρουσιάζει βέβαια και την πρόσφατη επιτυχία της που έγινε στις 27 Ιουλίου σε περιοχή της Σημαθίας, όπου εκεί συνελήφθησαν δύο οποίοι είναι εμπλεκμένοι σε αυτήν την κατεύθυνση, προχωράει από την πλευρά της και με στόχο να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον,
δίνει και τις δικές της συμβουλές. Διαβάζουμε μερικές από τις συμβουλές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να μην είναι διστακτικοί. Να λειτουργούν σοβαρά. Μάλιστα. Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία τους. Να μην πείθονται από αγνώστους οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιώρηση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Να μην πείθονται οι πολίτες εύκολα από άτομα τα οποία τους πλησιάζουν ως γνωστοί συγγενικών φιλικών προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πιέσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το προσύστημα επίγουσας ανάγκης συγγενικού ή φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσηλεία σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά για τους ίδιους λόγους, να μην δίδεται σε προδοπές για συνάντηση, ραντεβού και άλλα αυτά. Καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, ότι υπάρχουν μια σειρά συμβουλές από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας που πρέπει οι πολίτες, τα γνωρίζουν, όχι δεν το γνωρίζουν, ναι, να είναι πολύ προσεκτικοί. Αν δηλαδή τώρα έρθει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος και δεν τους γεμίζει στην κυριολεξία το μάτι, τότε με ευγενικό τρόπο να τον αποφύγουν, να τον ευχαριστήσουν και αμέσως να ειδοποιήσουν συγγενικά τους πρόσωπα ή την ελληνική αστυνομία γιατί κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν και να εξαφανιστούν από τα συγκεκριμένα φαινόμενα. Μας τώρα να δούμε και άλλες ειδήσεις. Να πάμε στο προάστιο και έχουμε μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Κρυαρίδη. Ο οποίος με μια ανακοίνωση που έδωσε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνει λόγο και αφορά τη ΔΕΗ βέβαια ότι περιμένουμε άμεσα διευκρινήσεις. Διαφορετικά η έλλειψη ενημέρωσης θα μας αναγκάσει να προχωρήσουμε σε νομικά μέσα και κινητοποίηση. Τι συμβαίνει? Πρόσφατα πάρθηκε μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για εκένωση του οικισμού προαστίου της ΔΕΗ χωρίς επίσημες διευκρινήσεις προς την τοπική κοινότητα προαστίου. Είσαστε υποχρεωμένοι, τονίζεται στην ανακοίνωση, βάσει της περιβαλλοντικής μελέτης Κούπας, να μας ενημερώσετε επίσημα τι δραστηριότητα θα έχετε. Μαθαίνουμε ότι φεύγει ο οικισμός γιατί θα γκρεμιστεί ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας για επέκταση του ορυχείου. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι μπαίνει σε κατάσταση μετεγκατάστασης όλος ο οικισμός του προαστίου. Περιμένουμε άμεσα διευκρινήσεις. Διαφορετικά, η έλλειψη ενημέρωσης θα μας αναγκάσει να προχωρήσουμε σε νομικά μέσα και κινητοποιήσεις. Και να δούμε, θα απαντήσει η ΔΕΗ στον κύριο Κρυαρίδη. Εκεί μένουν ναι, και πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ οι οποίοι μένουν εκεί στον οικισμό. Πάμε τώρα στη συνάντηση που είχε ο Δημήτρης ο Κοσμίδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, με τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Τι συζήτησαν? Συζητήσανε το θέμα που έχει ανακύψει και αφορά την απαγόρευση του εμπορίου της Γούνας στην Ινδία. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, διαβεβαίωσε τον κύριο Κοσμίδη ότι βρίσκεται στο πλευρό και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και θα δει το επόμενο διάστημα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και πώς μπορεί να βρεθεί λύση. Ποια είναι η λύση? Να υπάρξει η άρση της απαγόρευσης ό,τι αφορά το εμπόριο της Γούνας στην Ινδία. Επίσης, σε αυτό το περιβάλλον, ο κύριος Κοσμίδης μαζί με τον κύριο Κουφογιάννη πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και είχαν μια σειρά επαφών με υπηρεσιακούς παράγοντες με πάλι το ίδιο θέμα. Αυτή είναι η τελευταία δραστηριότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Και να κλείσουμε τώρα. Να επιστρέψουμε στον χώρο βέβαια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου συνεχίζονται οι εθιμοτυπικές συναντήσεις που πραγματοποιεί η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης και συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα λοιπόν συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον Λευτέρη τον Ιωαννίδη. Εκεί συζητήθηκαν πολλά θέματα. Ένα θέμα που συζητήθηκε ήταν και ο παιδικός σταθμός, αλλά και γενικά το πάρκινγκ έξω από το σταθμό. Παρόν ήταν ο κύριος Ζης Λιάκος ο πρόεδρος, ο κύριος Πεσλής ο Γενικός Γραμματέας και ο κύριος Τέλειος Μπαντόλιος, ο οποίος είναι και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με μια πολύ αξιόλογη και πολύ καλή εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Αυγούστου στη Σκιάδιστα. Και πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σκιάδιστας και αφορά την παρουσίαση ενός βιβλίου του Μιχάλη Δαϊναβά. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τα βουνά μας, ένας πραγματικά αληθινός θησαυρός». Παρασκευή 3 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Επίσης, παράλληλα με την παρουσίαση του βιβλίου, θα έχουμε και έκθεση φωτογραφίας του πάλι του Μιχάλη Δαϊναβά. Η έκθεση φωτογραφίας έχει σαν θέμα Βόλιο, Συνάτσικο, Βελιά, Βούρνος, Καταράχτες, Σταλκτίτες, Σταλαγμίτες, Πέτρινα Γεφύρια και Χλωρίδα. Ωραία. Ακόμη έχουμε και άλλη εκδήλωση. Τι έχουμε? Έχουμε ροφηγνωσία, δηλαδή θα έχουμε ροφήματα τα οποία θα τα δοκιμάζουν αυτοί οι οποίοι θα είναι τυχεροί και θα πάνε να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα έχουμε τσάι του βουνού Σιδερίτη, ασπρολούλουδο Σιδερίτη, φασκόμηλο Πλαβοβότανο, σαλέπι Ορχιδέα και άγρια μέντα. Όλα την Παρασκευή. Όλα αυτά την Παρασκευή, 3 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, στο ιστορικό γυμνάσιο το Τραπάντζιο στη Σκιάδιστα. Ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε. Τώρα, η προγραμματισμένη και προαναγγελθή εθελοντική μοδοσία για τους πυρόπληκτους αδελφούς μας που διοργάνωσαν για σήμερα Δευτέρα 30 Ιουλίου η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντών Ομοδοτών του νομού Γρεβενών Δώρο Ζωής δεν πραγματοποιήθηκε λόγω άνεσης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, τονίζει η Ιερά Μητρόπολη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου του Βλάχου.